Να πω για τον στόχο που είχαμε θέσει σαν ομάδα από, από την στιγμή που ανέλαβα, ήταν να καταφέρουμε να, για κάποιους ήταν αυτονόητο, ήταν όμως δύσκολο να καταφέρουμε να βγάλουμε την ομάδα στην Ευρώπη και αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που το καταφέρνει αυτό η ομάδα που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της. Τώρα για το παιχνίδι το σημερινό, προσπαθήσαμε να παίξουμε ελεύθερα χωρίς άγχος, να παίξουμε ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε από πίσω, να χτίσουμε επιθέσεις και να έχουμε και καλά τελειώματα. Προηγηθήκαμε νωρίς, μετά ήμασταν λίγο επιπόλαιοι, καθυστερούσαμε, δεν παίζαμε γρήγορα. Με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προλαβαίνει να κλείνει αρκετές φορές. Δεχτήκαμε δύο γκολ από στιγμές αδράνειας, δεν νομίζω ότι μας προβλημάτισε ο Βόλος. Ήταν δύο λάθη που κάναμε και δεχτήκαμε τα γκολ πολύ εύκολα. Που εκεί και πέρα αντιδράσαμε, το πετύχαμε και άλλα γκολ. Μας δόθηκε ευκαιρία να βάλουμε και, και έναν μικρό σήμερα να παίξει. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κούραση στην ομάδα. Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες 4 πολύ απαιτητικά παιχνίδια υψηλής έντασης και οι ποδοσφαιριστές παίζουν συνεχόμενα. Είχαμε κάποια προβλήματα και πριν από το παιχνίδι και με τον Φαμπιάνο που είχε ένα χτύπημα στη γάμπα και με τον Χουλιάνε χθες στο δάχτυλό του που είχε ένα θέμα την τελευταία προπόνηση. Από εκεί και πέρα όμως πήγαν όλα καλά, κερδίσαμε σήμερα και τελειώσαμε και μαθηματικά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ερωτήσεις. Είναι ερώτημα λίγο για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Σίγουρα είμαστε σε ένα διάστημα τώρα που η ομάδα έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια, όπως είπατε και εσείς. Απλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πάντοτε βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος δεν μπαίνει πολύ καλά με τον αγωνιστικό χώρο. Μπαίνει λίγο σαν αποσανατολισμένος. Το είδαμε και στην Τούπα, το είδαμε και σήμερα, το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Πώς το είτε κερδίζει ο Άρης είτε χάνει. Πώς το εξηγείτε αυτό. Σε αυτό που είπαμε με τα παιδιά στο ημιχρόνου είναι να συνεχίσουμε το ίδιο και να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα γκολ ακόμα. Να γίνει 3-0 και να μας δοθεί ευκαιρία να ξεκουράσουμε κάποια παιδιά, όπως σας είπα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κούραση και να βάλουμε και τον μικρό μέσα να παίξει. Νομίζω ότι δεν κινδυνεύσαμε, κάναμε, δηλαδή από μια στιγμή απερισκεψίας δεχτήκαμε τον κόλ, χωρίς καν να κινδυνεύσουμε. Το ίδιο έγινε και με το δεύτερο το κόλ. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, όλα πήγανε καλά. Μας εντάξει. Εντάξει, χρονιά είναι τελείωση, υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια, αλλά αυτό που σε επιτεύχθηκε είναι κατάλληλη περίοδος για να λειτουργήσει η ομάδα πλέον για την επόμενη χρονιά, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της. Πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία σε 1,5 μήνα, έχει αγώνες σε 2,5 μήνες. Τι λέτε, σπίτι το έχει ζήσει γι' αυτό. Δύο παιχνίδια, όπως είπατε, το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο μας με την άκρη και την τελευταία αγωνιστική των πλέον μέσα στο Παναθηναϊκό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με αξιοπρέπεια και τα παιχνίδια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε είναι η κούραση μεγάλη που έχουμε επιβαρύνει πάρα πολύ τα παιδιά με τα συνεπόμενα παιχνίδια. Να δούμε τις επόμενες δύο μέρες πώς θα βρίσκονται και από εκεί και πέρα να πρέπει να ετοιμαστούμε πρώτα για το παιχνίδι της ΑΕΚ και μετά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και ως αυτό τώρα που μου λέτε, από τη στιγμή που έχει τελειώσει ο στόχος που μας είχε απομείνει, τελειώσαμε και μαθηματικά σήμερα. Εννοείται ότι πρέπει ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής από τις επόμενες μέρες να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό. Γεια σας, ευχαριστώ. Μας εντάξει, όχι. Εντάξει, ευχαριστούμε.